Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα και πάλι. Σκάει θέμα, η τελευταία έκτακτη προεκλογική μας εκπομπή. Άλλωστε, σε μία μισή ώρα πέφτει η αυλαία τη προεκλογική περίοδου και κάθε κατεργάρι στο μπάγκο του. Το λόγο έχει ο λαό. Είμαστε εδώ λοιπόν, προκειμένου να συζητήσουμε, να τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι των κομμάτων στην τελική τελική ευθεία, στο παραπέντε που λέμε πια. Μαζί με την κυρία Λιάνα Κανέλη. Ξεκινάω από την κυρία. Καλώ ήρθατε, καλύτερα. κυρία Κανέλη. Υποψήφια με το ΚΚΕ στην Α Αθηνών. Τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Υποψήφιο Καλησπέρα. με το ΠΑΣΟΚ στη Β Αθήνα. Καλώ ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Τον κύριο Μάκη Βορίδη. Υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στην Περιφέρεια Αττική, στο λεγόμενο Υπόλοιπο. Καλώ ήρθατε και εσεί, κύριε Υπουργέ. Και τον κύριο Γρηγόρη Ψαριανό. Υποψήφιο βουλευτή Β Αθηνών με το ποτάμι. Καλησπέρα ε, σα. Καλώ σα βρήκαμε. προγραμματισμένο να είναι μαζί μα σήμερα και ο κύριο Λαφαζάνη, ο οποίο είναι υποψήφιο στη Β' Πειραιά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Συνέβη κάτι περίεργο με τον κύριο Λαφαζάνη. Ήρθε εδώ, έφτασε ω το στούντιο. Μου ζήτησε να τον προστατεύσω απέναντι σε ένα εχθρικό, όπω τον χαρακτήρισε, πάνελ, αλλά και από εμένα την ίδια, μία εχθρική προφανώς δημοσιογράφο. Μου είπε ότι μεροληπτό εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό α, το γνωρίζει. Και διάφορες άλλες πολύ προσβλητικές εκφράσεις, κυρίες και κύριοι, οφείλω να σας πω την αλήθεια προς το πρόσωπό μου. Του είπα του κυρίου Λαφαζάνη πως ε, θα τηρήσω την τάξη σε αυτή τη συζήτηση, του διασφάλισα ότι θα γίνει μια ομαλή συζήτηση έτσι όπως πρέπει και έτσι όπως πάντα κάνουμε στο Sky, τουλάχιστον εσείς που μας παρακολουθείτε αυτό το γνωρίζετε. Το αμφισβήτησε εντόνως, εξ προσβλητικό μου φάνηκε και αυτό και στη συνέχεια, για να πω όλη την αλήθεια και είχα και μάρτυρες σε αυτό το περιστατικό, μου είπε, α, του είπα ότι αν πιστεύει ότι είμαστε όπως μας χαρακτηρίζει γιατί ήρθε και μου ανακοίνωσε ότι φεύγει. Κατόπιν τούτου δεν μπορούσα να κρατήσω δια της βίας τον κύριο Λαφαζάνη. Αυτό που πρέπει αυτή τη στιγμή να κάνω είναι να κάνουμε την εκπομπή χωρίς εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, με όλο το σεβασμό, στις α, προτάσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Uh, και να κάνουμε μια όσο το δυνατόν καλύτερη και πιο πολιτισμένη συζήτηση. Λοιπόν,